Κεφαλονιάς λοιπόν έχει κόρη που τη λένε Βενετία Παρίσι. Και μέσα στον πόνο της Κεφαλονιάς η χαρά του δημάρχου και η κολακία του όλη είναι ότι έχει πέσει από πάνω του όλη η πολιτεία. Τέτοιο γλύψιμο στους πολιτικούς. Δεν το έχουν ξαναδεί. Ναι, γιατί εδώ παλιά λέγανε οι αρχές μας έχουν ξεχάσει. Καλέ, δεν τώρα υπάρχει. Εδώ, το ρωτάς αν πέφτουν τα κτίρια και σου λέει είναι εδώ όλοι μας αγαπά. Ήρθε ο Αντώνης. Έλα. Όλγα μου, έχω να σου πω το εξής. Καταρχήν, όταν με πήρε ο Πρωθυπουργός μετά από 3/4 από το σεισμό εχθές το απόγευμα, με πήρε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος έβαλε αεροπλάνο σε 130 γιατί είχαμε ανεβεί στην Αθήνα. Ο Πρωθυπουργός με πήρε δύο φορές στο τηλέφωνο και στέλνει το Μιχελάκι. Τώρα ήδη είμαστε στην Ελευσίνα για Κεφαλονιά. Το ότι ο Πρωθυπουργός με πήρε τρεις φορές στο τηλέφωνο και ήρθε με ο Μιχελάκης κάτω. Ο Αβραμόπουλος επιφυλακή, 4 γενικοί γραμματείς. Όλοι οι υπουργοί επιφυλακή μέχρι όλη νύχτα. Τώρα με πήρε ο Πρωθυπουργός. Με πήρε ο Πρωθυπουργός. Και έρχεται ο Μιχελάκης κάτω τώρα, γρήγορα. Θα κατέβει κάτω. Έχει συντονιστεί από την κυβέρνηση με εντολή του Σαμαρά, ο οποίος με πήρε δύο φορές εχθές τηλέφωνο και μία σήμερα. Με πήρε ο Σαμαράς τρία τηλέφωνα προχθές, μετά από μία ώρα από το σεισμό. Είναι ο Σιμόπουλος εδώ, ο Γενικός Γραμματέας. Είναι ο Καλλύρης. Είναι από το Υπουργείο Παιδείας ο Γραμματέας. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης ο Πάτρουκλος, είναι ο μηχανισμός όλος δουλεύει. Γιάννη μου, βεβαίως υπήρχε ανταπόκριση. Με πήρε ο Πρωθυπουργός αμέσως 3-45 λεπτά μετά το σεισμό. Ναι. Με πήρε ο Αβραμόπουλος, ο Δημήτρης, με πήραν ναι, όλοι έκαναν κάτι. Ο Πρωθυπουργός μου έχει κάνει τρία τηλέφωνα. Μάλιστα. Από την ώρα που έγινε μια μου λέει προχώρα, στέλνω ναι. το Μιχελάκι, έδωσε σε 130 ο Αβραμόπουλος. Πρόεδρε, οφείλω να σε ευχαριστήσω. Γιατί πράγματι από την πρώτη στιγμή με πήρες μετά από 45 λεπτά στο τηλέφωνο, Πάμε παρακάτω, γιατί έρχομαι και από Βρυξέλλες και πονάει και από πού, γιατί με έχουν βάλει σε πλαστικές να κάτσω. Πάμε στο ζήτημα τώρα. Έλα παιδί μου τώρα, άντε το πες, τρεις φορές δεν πήρε τηλέφωνο. Δεν είναι απίθανος. Ποιος που τον λένε Παρίσι θα βγάζε την κόρη του να τη βαφτίσει Βενετία. Έλατε, Βενετία Παρίσι. Κι όμως είναι δόκιμο. Καλύνει σαν τρένο. Κανονικά.